Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Έτσι, όλοι μαζί εδώ, παρεούλα. Έχουμε, λοιπόν, έχουμε εδώ τον Περικλή. Σώσον, Κύριε, τον άγγελό σου. Αυτό βέβαια, αυτό είναι για το... Για τον άγγελο, παιδιά, για τον άγγελο. Σώσον, Κύριε. Κύριε Παναγιά, Κύριε Άγγελε, δεν έκανε το θαύμα της, δεν έκανε το θαύμα της. Τόσα κουμπουστίνια έγινε. Βοηθιά μας λοιπόν, παιδιά, βοηθιά μας. Βοηθιά μας, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, Θεέ μου. Τι να κάνουμε, Θεέ μου, αυτά είναι λοιπόν. Άγγελέ μου, εμείς το είπαμε ότι η Παναγία δεν παίζει μπάλα. Δεν παίζει μπάλα, λοιπόν. Κράπα, γκρούπα, γι' αυτό και εμείς τον Περικλή εδώ, λοιπόν, το αγιάσαμε σήμερα την εκπομπή, Βοηθιά μας λοιπόν, άντε. Βοηθιά μας. Τόσα κουμπουστίνια, τον Εκπάμη, του Μαύρου, του Κακουμίρ, του Δύστιχου. Ούτε, παιδιά, ούτε, να σου πω κάτι, ούτε ο Νίκος Ξανθόπουλος με τη Μάρθα Βούρτση, τον είδες χθες. Τον είδες. Ποιο είναι τον Άγγελο. Τώρα, τον είδες. Πώς δεν τον είδε. Λοιπόν, παιδιά, τέτοιο κλάμα, μα τέτοιο κλάμα ρε παιδιά, πω. Ούτε λοιπόν, ούτε στην ξεριζωμένη γενιά ο Ξανθόπουλος με τη Βούρτση δεν κλάψαμε τόσο. Δεν κλάψαμε. Κλάμα, κλάμα! Ήταν λοιπόν έτοιμος, είπα, εγώ σε μια στιγμή είπα, τελείωσε λοιπόν. Του βάρισε και κεφαλικό. Θα βάλουμε και λίγο λιβάνι λοιπόν. Για τον Άγγελο βάλουμε λίγο λιβάνι εδώ που έχει Περικλής Μπόλικο λοιπόν από το κάτω του εκκλησίας μου εκεί. Βάζουμε λοιπόν. Αυτά, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε ρε παιδιά. Λοιπόν, να πω κάτι στον Άγγελο. Να ανεβεί στον Όλυμπο με κανένα κατσίκι να κάνει θυσία. Να κάνει θυσία όπως έγινε παλιά, να κάνει θυσία. Τι να κάνουμε, αλλιώς δεν πρόκειται. Αλλιώς παιδιά δεν πρόκειται η Παναγία. Τον εγκατέλειψε η κυρία Παναγία. Πάει τελείως. Με αποτέλεσμα τώρα τι γίνεται. Μπέρδεψε το ποδόσφαιρο με το Θεό. Εδώ κοίτα, εδώ πάει εδώ, το λιβανιστήρι. Λοιπόν, για σένα όλα αυτά, Άγγελε. Για σένα αυτά. Μήπως τυχόν και γυρίσει πάλι στα θαύματα η Παναγία. Αγγελάκι μου, το Θεός με το ποδόσφαιρο πάει. Τι πράγματα είναι αυτά, τι είδους θρησκεία μας πλασάρεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Παγιγυρίζει ο χοντρός. Ναι, ο χοντρός, αλλά... Παγιγυρίζει, παιδιά. Α, έβαλε το φιλικό του σωματείου. Έξι γαρδούμπες έφαγε χθες, από τη χαρά του. Έβαλε το φιλικό του σωματείου, που είναι την Παναθηναϊκού. Ναι, αύριο λέει Τρίτη, θα πάει, ακούστε παιδιά, θα πάει γονατιστός στον Αγιάννη τον Λαμπαδιάρη. Ναι, θα ναι. Πάει γονατιστός λοιπόν, έχει τάμα. Θα πάει αύριο χοντρός στον Αγιάννη του Λαμπαδιάρα. Θα πάει τάμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το δεν το περίμενε με τίποτα. Δώρο. Θα πάει μια τάψα μεγάλη. Και από ποιον? Από φιλικό σωματείο. Πάει στο διάλογο τώρα. Από φιλικό σωματείο. Αυτοί είναι σαν τους πολιτικούς. Τσακώνονται λοιπόν μέσα στα έδρανα, ναι, και μόλις πάει στην καφετέρια κάνουν στην ίδια καρέκλα. Και τρώνε μαζί τις πίτσες με τον αδελφό του. Έτσι, λοιπόν, αυτά παιδιά, τι εμείς τι να πούμε τώρα, έτσι. Αλλά και χαρήκαμε χθες, Περικλή, χαρήκαμε τους παρουσιαστές του Sky. Όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, τους χαρήκαμε χθες. Ήταν λοιπόν πλάνο μεγάλο, λοιπόν, χαμόγελα. Είχαν φτάσει τα χαμόγελα εκεί. Όταν κερδίζω. Ξέρεις, όταν χάει ο Παναθηναϊκός, σαν θλιμμένες Παναγίες κάθονται. Σαν θλιμμένες Παναγίες. Λοιπόν, είχαμε και μια του Θεοδωρίδη μια δήλωση πάνω σε αυτό, γιατί ακούστηκε πολύ παιδιά. Ακούστηκε ότι ξέρεις, έγινε δώρο κτλ. Βγήκε σήμερα ο Μπαρμπα Θεοδωρίδης. Ακούστε παιδιά, και είπε: ο Ολυμπιακός λέει είναι μεγάλη ομάδα. Δεν θέλει βοήθειες από κανένα. Ξέρει μόνος του το δρόμο του. Ναι, ξέρει, το σπάθα το δρόμο. Το σπάθα, ξέρετε εσείς. Μπρος στο δρόμο που χάραξε ο σπάθας. Ο σπάθας, μπράβο, μπράβο. Προς το δρόμο, όπως λέγει ο Περικλής, που χάραξε ο σπάθας. Περικλής, πάνω Ξανθόπουλος κόρα της Ερώνης για μια ωρίτσα μαζί. Μπήκαμε λίγο άγρα. Βάλαμε την εβδομάδα μπροστά με λίγο λιβάνι να μας συγχωρείτε. Ακόμα έτσι, το έχουμε εδώ, μας έχει ταράξει ο Περικλής με το λιβάνι εδώ από σήμερα. Να διώξουμε και τα δαιμόνια. Και αν έχει μείνει κανένα δαιμόνιο, να το εξαφανίσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Για βέβαια, να πάει... αυτό που λέγαμε, θυμάσαι Περικλή. Ναι. Θέλετε, πριν αρχίσει ακόμα το πρωτάθλημα, θέλετε να σας πούμε τον πρωταθλητή. Θέλετε να σας πούμε τον πρωταθλητή. Α, τώρα όλοι δουλεύουν για το χοντρό. Όλοι δουλεύουν για το χοντρό. Τόσο ρε, τι έχει απάνω τώρα, το κουκαλάκι της Νυχτερίδος ο χοντρός. Χρήμα του έρχεται από παντού. Βαθμοί του έρχονται από παντού.
Τι είναι αυτό ο άνθρωπος. Έχει και το μυστηριώδες ψηλικό οξύ, όπως το λένε. Το έχει και το Θεοδωρίδη μαζί του. Έχει και το Θεοδωρικό οξύ. Ναι, ναι, μπράβο. Αυτά, παιδιά, όσον αφορά τώρα, έτσι, λίγο στο καλαμπούρι το παίρνουμε κι εμείς, έτσι, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσουμε κάπως ευχάριστα, μιας και τα δικά μας πήγαν πάρα πολύ καλά, έτσι, ευχάριστα. 3-3, λοιπόν, ο Πανατολικός. Τι άλλο. Αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε. Ότι αν πάρουμε 10 βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια θα είμαστε ευτυχισμένοι. Και τώρα πήραμε πάμε, το σχέδιο. Πάμε, έχουμε πάρει 9 έτσι. Και πάμε για τους 12. Πήραμε το σχέδιο από τον Άγγελο. Μάκη του Γκίνη. Εδώ το έχω εγώ, παιδιά, εδώ το έχω. Το Λιβανάκι εδώ. Για το φίλο μας τον Άγγελο, εδώ το έχω. Λοιπόν, ψάλαμε κιόλας. Τι άλλο να πω. Αλλά εμείς δεν βάζουμε πολύ. Ο Άγγελος έβανε πολύ. Πάρτε από εκεί, γιατί τον Κώστα το πειράζει το Λιβάνι, λοιπόν. Αυτά, παιδιά, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα τώρα. Λίγο πολύ τα ξέρετε, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να τα ξαναπούμε. Αλλά τέλος πάντων, Εργοτέλης Βέρειας το 2-2. Φωνάζει ο Εργοτέλης για το ένα πέτσινο μπέναλ το οποίο έδωσε στη Βέρεια ο διαιτητής. Και βέβαια, ακούστε τώρα, κερατάς και ζημιωμένος ο Εργοτέλης. Φώναζε για το μπέναλ, γιατί όπως είδατε, όλοι το είδαμε, ήταν απαράδεκτο το μπέναλ. Δεν χτύπησε κανένα χέρι. Το έδωσε όμως στη Βέρεια, πήρε το σφυριγματάκι της Βέρεια και πήρε και το βαθμό. Και βγήκε λοιπόν ο Εργοτέλης και κάνει τα παραπονά του. Σήμερα λοιπόν του ασκήθηκε ποινική δίωξη του Εργοτέλη. Κερατάς και ζημιωμένος, να δείτε, δεν καλεί το διαιτητή. Να δείτε τι γίνεται, δεν καλεί το διαιτητή. Να τον καλέσει και να του πει, εδώ γιατί ήταν, γιατί το έδωσε αυτό και δίκιο έχει ο κόσμος που φωνάζει. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει, μούγκα. Τι πρέπει να γίνει εδώ σε αυτό το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Πέστε μου, εμένα, τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή του έδωσε την μπάτσα στο ένα κολομέρι, να γυρίσει και το άλλο κολομέρι. Αυτό θέλει. Τι πράγματα είναι αυτά. Καλεί τώρα ο αθλητικός δικαστής, ο κύριος Καράς, καλεί λοιπόν τον κύριο Εργοτέλη σε απολογία και ασφαλώς καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Κέρκυρα Πανατολικός, βέβαια το χαρήκαμε πάρα πολύ. Αν και πήγε λιγάκι να μας λαχταρίσει λίγο. Πήγε λίγο να μας λαχταρίσει. Ένα αποτέλεσμα που μπορούσε να ήταν 4-0. 4-0. Και μείναμε στο 2-0. Το πήγανε 2-1. Και αν θέλαμε λίγο ακόμα, παιδιά, θα μπορεί να παθήναμε και τη ζημιά. Μπορεί να παθαίνουμε και τη ζημιά. Τώρα καταλαβαίνετε. Τι θες ρε Άλβες, τι θες ρε Άλβες. Δεν ασχολείσαι καλύτερα με το κρίκετ. Καλύτερα με το κρίκετ, καλύτερα. Τι το θες. Σου έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα ο άνθρωπος εκεί με την παλιά στο πρώτο, να βάλει το τρίτο γκολ από το ένα μέτρο και τι να πω. Δεν σε θέλει τόσο πολύ η μπάλα. Δεν σε θέλει. Τι να πω ρε. Τέλος πάντων. Ξάνθη όφη 2-1. Λοιπόν, κατόρθωσε η Ξάνθη και γύρισε το αποτέλεσμα και βέβαια εδραιώθηκε και στην καρέκλα του για τα καλά λοιπόν ο προπονητής της Ξάνθης, Ολυμπιακός Παθρακικός 5-1, εδώ άνετη νίκη του Ολυμπιακού, αλλά βέβαια το μπεναλτάκι πάντα υπάρχει στο μενού. Το μπεναλτάκι πάντα υπάρχει στο μενού. Η 5 είναι, η 6 είναι, η 7 είναι, η 4, το μπεναλτάκι υπάρχει. Πάντως ο Χοντρός είχε φάει πολύ και ήθελε για να χωνέψει, ήθελε κανέναν γκολ παραπάνω για να ευχαριστηθεί. Γιατί δεν χωνεύει ο Χοντρός, άμα δεν βάλει πολλά γκολ ο Ολυμπιακός. Α, έτσι. Και ξαράφαγε πάλι τις γαρδούμπες το βράδυ, από τη χαρά του. Τις γαρδούμπες μετά. 6 γαρδούμπες, λέει. Πού στο διάλογο έβαλε και τις 6 γαρδούμπες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Πας Γιάννα, ο οποίος βέβαια είχε ένα εύκολο απόγευμα, έτσι, τη νίκη Βόλου με 4-0. Μια νίκη Βόλου, παιδιά, που όπως δίνουν τα πράγματα, δεν έχει καμιά θέση μέσα στην αλφαϊκή κατηγορία. Αλλά να ξέρετε ότι θα κάνει ζημιές η νίκη Βόλου. Να ξέρετε, παιδιά, ότι θα κάνει ζημιές στο βαθμολογικό πίνακα και από ομάδες τις οποίες δεν το περιμένουμε. Γιατί ξέρετε ότι γίνεται, έτσι. Ναι, ξέρετε. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι μόνο η αγωνιστικότητα, είναι και άλλα πράγματα. Θα κάνει ζημιές η νίκη Βόλου. Ο Πανιόνιος που βέβαια έχασε από την Καλονή με 0-2, μια Καλονή πραγματικά Καλονή, μια Καλονή φέτος που έχει και την πρωτιά, ακούστε παιδιά, την πρωτιά στην Ευρώπη που έχει δεχτεί 2 μόνο γκολ. 2 γκολ παιδιά έχει δεχτεί η ομάδα της Καλονιάς. Της Καλονιάς, φανταστείτε, δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα μέσα στην έδρα της. 0-2 λοιπόν. Λεβαδιακός Πλατανιάς, αυτό ήταν, το είδατε αυτό το παιχνίδι. Ωραίο ρουχαλιτό που θα ρίχναμε όσοι δεν το είδατε. Άμα το βλέπατε παιδιά, λες και ήτανε, τι να πούμε. Τι σούπα, σούπα, σούπα είναι και λίγο νόστιμη. Αυτό ήταν άγνωστο πράγμα. Όποιος το είδε λοιπόν, 0-0 και τέλος βέβαια το παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-2. Αυτό ήταν
στρουμπουλό παιχνιδάκι. Λοιπόν, το παρακολουθούσαν πάρα πολύ, το είδανε. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατόρθωσε εκεί που άρχισαν οι γκρίνιες λίγο. Άρχισαν οι γκρίνιες μετά το αποτέλεσμα, το ευρωπαϊκό αποτέλεσμα. Άρχισαν λίγο οι γκρίνιες. Αν προσέξατε, βγήκε ο Δωμάζος, τα έβαλε λίγο με τον Αστασίου. Βγήκαν κάτι παλέμαχοι, τα έβαλε λίγο με τον Αστασίου. Άρχισαν λίγο να γκρινιάζουν. Πήρε το διπλούλι λοιπόν με στον ΠΑΟΚ. Παπ, ηρέμησαν τα πάντα. Έτσι. ΠΑΟΚ λοιπόν, παιδιά, 22 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός πλησίασε στους 20 βαθμούς και στις 3 του μηνός. Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει και στο Καραϊσκάκι. Έτσι. Κατεβαίνει και στο Καραϊσκάκι. Έχει ακόμα πριν το Καραϊσκάκι. Αλλά θα πάει και στον Αστέρα Τρίπολη στην επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρουμε, Παναγιώτη, στο Καραϊσκάκι δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ έχει και μια παράδοση εκεί πέρα. Και έπειτα τώρα δεν έχει πολλά περιθώρια. Το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Να πάρουμε τον ΠΑΟΚ. Να πάρει τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Να βάλουμε τον Παπά. Ναι, αυτό είναι. Έτσι, είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου. Τώρα που πλησιάσαμε, το πάντα ήταν να πήρε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Να μην μπορεί να τον φτάσει τίποτα αυτό, να τον κυνηγάει. Λοιπόν, Καλονί, Τρίτη, 18 βαθμούς. Βέρεια, 17. Παναθηναϊκός, 16. 14 βαθμούς είναι ο Αστέρας και 13 βαθμούς βέβαια ανέβηκε η ομάδα του Πανατολικού με τον Πας Γιάννενα. 12 βαθμούς η Σκόντα, 13 βαθμούς. Να φύγουμε. Χρυσούζικος αυτός ο αριθμός. Να πάμε στο 15. Να φύγουμε. Όχι 15, 15 δεν πάει. 16 θα πάμε. 16. 16. Να φύγουμε, παιδιά. 16. Την επόμενη αγωνιστική. Χρυσούζικος αριθμός. Πω, 13. Ναι. Πρέπει να φύγουμε. Να αφήσουμε τα γυάλια στους 13 να συνεχίζουν τη χρυσούζιά τους. Λοιπόν, 12 η Σκόντα. 11 η Κέρκυρα μαζί με τον Ατρόμητο, 10 βαθμούς Όφη, ο Ατρόμητος έχει και ένα αγώνα λιγότερο έτσι, Πανιώνιος 8, Λεβαδιακός 7, Εργοτέλης 6, Παθραγικός 6 και τέλος η Νίκη Βόλου με 4 βαθμούς. Ναι. Αυτή είναι η βαθμολογία. Και βέβαια το δικό μας ήρθε. Σβήσαμε λοιπόν και μια κουλούρα ακόμα, Περικλή. Ναι. Εκεί που είχαμε το 0 λοιπόν στα διπλά, ήρθε και το διπλό και το εντάξει, παιδιά, το σβήσαμε και αυτό το μηδενικό. Έτσι φωνάζετε, να πάρουμε κι εμείς ένα διπλό και σήμερα, γι' αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι μάγικο, ρε. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο, ακούστε τώρα. Ναι, έχουμε Κέρκυρα αυτές τις διακυμάνσεις, ας πούμε, στη γνώμη των φιλάθλων που πριν 15 μέρες λέγανε, πω, λες να πέσει ο Πανατολικός. Πάντως. Θα πέσει ο Πανατολικός, λέγανε. Ρε, παιδί μου, πόσους βαθμούς, μην τυχόν χάσουμε την κατηγορία. Και τώρα τι λένε σήμερα. Καλό UEFA. Πάντως αυτή είναι η γλύκα όμως, παιδιά, έτσι. Αυτό στη είναι διακύμαση των ιδεών, έτσι, της γνώμης. Δέσε πρώτα, κλείσε την παραμονή και βλέπουμε. Μάζεψε φασούλια εσύ και θα δούμε μετά. Μπράβο, μπράβο, δεν πειράζει, καλό είναι όμως. Κάτσε, να υπάρχει όμως αυτή, ξέρεις, καλά, να υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις, αν πας κάπου μονότονα δεν τα μπορείς να τα βγάλεις όλα πέρα. Πάμε. Να δούμε τι έγινε στην Κέρκυρα του Σάββατο. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Κέρκυρα. Γκόμες. Στο δεύτερο δοκάρι σέντρα του. Ψύχρεμα. Ο Φωτάκης στο Βιαφάνιες. Βιαφάνιες. Το σουτ. Χαμηλά. Κάπελ. Έκανε κίνηση ο Μαρτίνες. Στην καρδιά της περιοχής της Κέρκυρας, ο Δημητρόφσκι στην κίνηση, ο Φωτάκης στο δοκάρι και με δεύτερη προσπάθεια το 0-1. Ο Μαρτίνες από το ξεκίνημα του μάτς είναι ο πιο κινητικός, ο πιο δημιουργικός, ο πιο δραστήριος παίκτης του Πανετολικού. Εδώ βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής ο Χάβος ανέκφραστος. Στο 16 ο Βιαφάνιες σκοράρει. Πάλι Μαρτίνες. Κοντά του ο Φωτάκης θέλησε να αλλάξει το παιχνίδι. Πολύ ωραία πάντως για τον Κέβιν. Αυτό σεντράρει το σουτ στην κίνηση. 0-2. Εκπληκτικό ξεκίνημα για τον Πανετολικό που σκοράρει με τον Κάπελ. Ο Πανετολικός βρίσκει τον τρόπο από αριστερά να δημιουργήσει αυτή τη φορά. Ο Κάπελ ήταν εντελώς αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε από όλους. Και οι αγρινιώτες της Κερκίδας πανηγυρίζουν έξαλλα για αυτό το δεύτερο γκολ της ομάδας τους. Μαρτίνες ανάμεσα σε δύο και τρεις παίκτες. Ο Κάπελ είναι αριστερά τώρα, ψάχνει τον Άλβες, πέρασε η μπάλα. Εδώ είναι καλή συνεργασία πάντως. Ο Κόντος μπήκε στην περιοχή, επέμβαση του Ράφαελ. Βιαφάνιες, ο Κέβιν στην πλάτη του.
Ο Γιαφάνιες πάτησε περιοχή, ο Γιάκος είναι δίπλα και λέει παίζεται. Καλοχτυπημένο, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Σταματήσει το παιχνίδι ο Γιάκος, δίνει την μπάλα στον Πανετολικό. Εδώ είναι ξανά η προηγούμενη φάση, έδωσε επιθετικό φάουλ για τράβηγμα της φανέλας του Ετζεγκουέλε. Ο Φωτάκης κάνει την μπάσα, έβγαλε την άμυνα ο Βενέτης. Άλβες, έγινε λάθος στην άμυνα της Κέρκυρας, το πλασέ στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Κάπελ, ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια. Σπουδαία επέμβαση του Σετκούς, γυρίζει ο Κάπελ, έδιωξε ο Βενέτης και απομακρύνουν στη συνέχεια οι γηπεδούχοι. Φοβερή ευκαιρία στο 66. Ο Κόντος είναι παίκτης της Κέρκυρας και πιάνει το κεφάλι του στην περιοχή. Δεν σταμάτησε το παιχνίδι, σηκώθηκε ο Ζορμπάς, στα δίχτυα η μπάλα. Πολύ ωραία εκτέλεση για το 2-1 της Κέρκυρας το 84 με τον Γκόμες. Τη στιγμή που κοιτούσαμε τον Ζορμπά που ήταν πεσμένο στο χορτάρι, τελικά σηκώθηκε, δεν είχε κάτι σοβαρό γιατί έπιανε το κεφάλι του. Ο Γκόμες σκοράρει στη δεύτερη τελική της Κέρκυρας στο δεύτερο ημίχρονο. Γκόμες. Στο δεύτερο δοκάρι σέντρα του, ψύχρεμα ο Φωτάκης στο Βιγιαφάνιες. Βιγιαφάνιες, το σουτ χαμηλά, Κάπελ. Έκανε κίνηση ο Μαρτίνες στην καρδιά της περιοχής της Κέρκυρας, ο Δημητρόφσκης στην κίνηση, ο Φωτάκης στο δοκάρι και με δεύτερη προσπάθεια το 0-1. Ο Μαρτίνες από το ξεκίνημα του μάτς είναι ο πιο κινητικός, ο πιο δημιουργικός, ο πιο δραστήριος παίκτης του Πανετολικού. Εδώ βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής ο Χάβος, ανέκφραστος. Στο 16 ο Βιαφάνιες σκοράρει. Πάλι Μαρτίνες. Κοντά του ο Φωτάκης θέλησε να αλλάξει το παιχνίδι, πολύ ωραία πάντως για τον Κέβιν. Αυτό σεντράρει το σουτ στην κίνηση, 0-2. Εκπληκτικό ξεκίνημα για τον Πανετολικό που σκοράρει με τον Κάπελ. Ο Πανετολικός βρίσκει τον τρόπο από αριστερά να δημιουργήσει αυτή τη φορά. Ο Κάπελ ήταν εντελώς αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε από όλους και οι αγρινιώτες στις κερκίδες πανηγυρίζουν έξαλλα για αυτό το δεύτερο γκολ της ομάδας τους. Μαρτίνες ανάμεσα σε δύο και τρεις παίκτες. Ο Κάπελ είναι αριστερά τώρα, ψάχνει τον Άλβες, πέρασε η μπάλα. Τι άλλο θες ρε Άλβες, τι άλλο θες, πες μου τι θες, αντιβάλλω, να τη λήξουμε, να κάνουμε λοιπόν. Ας αφήσουμε τις κριτικές τις άσχημες, εμείς απλά να πούμε το εξής τώρα, με αυτό το θέαμα που είδαμε, να αποδώσουμε τα εύσημα στους προσεστές, έτσι. Πράγματι το πίστεψαν, βρίσκονται σε μια άνοδο, έτσι, αυτό είναι η σημασία, σε μια άνοδο. Έχουν μια ομοιογένεια δημιουργήσει μεταξύ τους, που βέβαια αυτή η ομοιογένεια είναι προϊόν και της εργασίας του προπονητή. Οπότε τελικά το είπαμε και το λέμε συνέχεια και από χρόνια τώρα εδώ, που κάνουμε 2 χρόνια την εκπομπή, ότι είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ο οποίος γνωρίζει. Οι άνθρωποι βέβαια συνέχεια όποτε και γίνεται η περικλή μου τώρα. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Οι άνθρωποι είναι ανάλογα τα αποτελέσματα που παίρνει. Δηλαδή εκεί που μπορεί να χάσει τώρα 2 συνεχόμενα να αρχίσουν πάλι να τα βάλουν. Πάντως δηλαδή, η δουλειά του φαίνεται. Η δουλειά του φαίνεται. Αλλά από εκεί πέρα, εγώ το σταμάτησα το βίντεο που σταματήσαμε να δείξουμε λοιπόν τι άλλο θέλει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή όταν είναι στο 1 μέτρο. Και δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, τι να την κάνουμε. Έχει μεγάλη κακοδαιμονία Παναγιώτη. Πακέτο με ωραία περισυλίγμα, τώρα να του βάλουμε την μπάλα εμείς, δηλαδή, με φιωγκάκι. Τι να στείλει, προσευχόμαστε και λέμε να βάζουν γκολ οι άλλοι παίκτες. Εντάξει, ναι. Αλλά εντάξει, το πάνω είναι όταν λοιπόν τον έχεις με το νούμερο 9. Και κάποια στιγμή, ναι, πώς λέμε για τις κότες, να ξεχαράξει και ο άλλαγες. Να ξεχαράξει λιγάκι. Ίσως είναι, να είναι ψυχολογικό το θέμα. Ίσως είναι ψυχολογικό. Ίσως με ένα γκολ να ξυπνήσει, να πάρει και αυτός μπροστά. Όπως και οι άλλοι μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει μπροστά και όλοι ήταν στην αμφισβήτηση. Δεν θα πάρουμε τώρα. Ξεχνάτε τι λέγαμε όλοι για τον Διαφάνεια, ξεχνάτε τι λέγαμε όλοι για τον Κέβιν, τον Μορένο κτλ. Να όμως πήρε μπροστά. Μην τους πάρουμε με το σκατόφιαρο τώρα, εντάξει, που λέμε εμείς. Παιδιά, χάμος, είμαι στενοχωρημένος λέει για το δεύτερο ημίχρονο. Για το πρώτο όμως, τι έχεις να μας πεις, ρε Χάμο?
Δεν μπορεί να μας πεις κουβέντα. Εξάλλου να πω και κάτι, ότι ο Πανατολικός, παιδιά, είναι του ενός ημιχρόνου. Του ενός ημιχρόνου. Ο ΟΠΑΠ σκέπτεται να βάλει ειδικό κουπόνι στοιχήματος, το πότε, σε ποιο ημίχρονο θα να το παίζουν, να κερδίζουν, να βάζουν εμείς χ αυτό, σε ποιο ημίχρονο θα παίξει ο Πανατολικός. Ένα ημίχρονο. Ή θα είναι το πρώτο, ή θα είναι το δεύτερο. Σκέπτεται ο ΟΠΑΠ να βάλουν πολύ να σωστά. Πανατολικός, σε ποιο θα παίξει μπάλα, στο δεύτερο ή στο πρώτο. Έτσι όπως το θέτεις το πράγμα, το θέτεις πολύ σωστά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το επισημαίνουμε και είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να δουλέψει η ομάδα. Ο τεχνικός, οι ποδοσφαιριστές, όλο το team της ομάδας θα πρέπει να δουλέψει στο σημείο αυτό. Γιατί δεν είναι η πρέπουσα αυτή η απόδοση, δηλαδή να αποδίδουμε ένα ημίχρονο. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να πάει στραβά το πράγμα, έτσι. Πρέπει να δεθεί η υπόθεση παραμονή. Πρέπει να δεθεί. Όσο γίνεται, να πάρουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι, πιο γρήγορα. Έτσι. Πιο γρήγορα. Γιατί όταν κερδίζεις, παιδιά, την παραμονή, όσο πιο γρήγορα και μπορείς, μετά ξέρεις, κυνηγάς και άλλα πράγματα. Αυτά που έλεγε παραδείγματος χάρη ο Βιαφάνη. Γιατί να μην κυνηγήσεις λοιπόν τα play-off, να μην κυνηγήσεις αυτό. Ναι. Αρκεί που έχεις λοιπόν την ουρά σου φτιαγμένη. Δένεις το γαϊδαρό σου και μετά προχωράς. Να δέσεις το γαϊδαρό σου που λέει. Μπράβο, να δέσεις το γαϊδαρό στην κατηγορία. Και από εκεί πέρα κυνηγάς τα υπόλοιπα. Και μετά βλέπουμε. Το πιο σωστό πράγμα. Μπορεί να έρθουν και μεγαλύτερα πράγματα μετά. Δεν είναι παράξενο. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, είναι λογικό, πρέπει να συμβεί και κάποια στιγμή θα συμβεί. Κάποιες ομάδες επαρχιακές όπως ο Πανατολικός θα βγουν μπροστά. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΟΚ που λέμε και η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Έχουν σβήσει ομάδες σαν τον Άρη, σαν τον Ηρακλή, σαν και η Αθήνα δεν είναι στα καλά της. Ο Πανατολικός είναι ένα νοικοκυρεμένο σωματεία και από άποψη διοίκησης, προέδρου κτλ. Και από άλλες απόψεις και εμείς χαιρόμαστε που το βλέπουμε και είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Απλά χαιρόμαστε με την επιτυχία η οποία φέρνει εδώ κόσμο ξένο, έτσι μας φέρνει συνέχεια παιχνίδια, βλέπουμε, διασκεδάζουμε. Και εντάξει, ευχαριστούμε αυτά τα παιδιά που μας διασκεδάζουν, που μας δίνουν τη χαρά αυτή των νικών, τους ευχαριστούμε. Χωρίς ψέματα, χωρίς φόβο και πάθος εδώ, αυτό πολύ μας χαροποιεί. Και θέλουμε πάντοτε να βλέπουμε τέτοια πράγματα και οτιδήποτε λέμε το λέμε με αυτή την έννοια. Ότι αν είναι να γίνει ό,τι γίνει, ούτως ώστε η ομάδα να μείνει εκεί σταθερή σε αυτή την καλή θέση και να πάει και παραπάνω από που είναι. Και πάντως σίγουρα να παραμείνει στην κατηγορία, έτσι, για να έχουμε πάλι τα ίδια. Αυτά λοιπόν από τον Περικλή, έτσι έβγαλε, ο Περικλής τα είπε, έτσι έβγαλε, πως κήρυγμα. Ναι, για να μην λένε πολύ ότι ξέρεις, ναι. Όχι, τον Μπάχαλο δεν μισεί κανέναν. Δεν λέει τίποτα κανέναν. Δεν χαίρε κακή. Λέμε τίποτα του διαφορετικό από ό,τι είδε ο κόσμος στη τηλεοράση. Τέτοια πράγματα λέμε. Χαιρόμαστε όταν. Τώρα από εκεί πέρα τι ήθελε ο Γρηγορίου να πάρει 3-3. Να μην το πω τώρα γιατί ξέρεις υπάρχει περίπτωση αυτό. Λοιπόν, να πάρει 3-3, δηλαδή 9 βαθμούς. Έτσι, με Πλατανιά, Νικηβόλου και Πανατολικό. Υπολόγιζε, είχε κάνει δήλωση. 3-3 λέει. Πλατανιά, Νίκη Βόλου να πάει στη Νίκη Βόλου και με τον Πανατολικό. Τρία. Πήρε έναν βαθμό και γι' αυτό να ξέρεις κάτι, Γρηγορίου, να σου πω κάτι. Ότι ο Χάβος, αν πρόσεξες, γιατί σύμπορε μην το πήρες και πολύ στα ζεστά, σου πριόνισε το ένα πόδι από την καρέκλα προχθές. Εκεί οι διοικούντες της Κέρκυρας άρχισαν λοιπόν να θορυβούνται πάνω σε αυτή τη βαθμολογία στους 11 βαθμούς που τους έχεις εδώ και 4 αγωνιστικές. Έτσι, σου πριόνισε λοιπόν το ένα το πόδι. Κοίταξε λοιπόν, μην πέσεις και άστο πόσου βαθμού θα ανάγει και τα λοιπά. Τώρα το αφεντικό, αυτό που λέγαμε περιχνή, θυμάσαι, λάδωσε λίγο το αντεράκι του ποδοσφαιριστού, το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Ο πρόεδρος έριξε 30 χιλιαρικάκια. Ναι. Έξτρα πριμ, 30 χιλιαρικάκια. Πάρτε λέει για τις νίκες αυτές, 30 χιλιαρικάκια έσκασε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λέμε. Ρίξε λιγάκι. Κάντος, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Αυτά δεν τα έκανες, θυμάσαι. Τα έκανες και πέρυσι και στη Β' Εθνική Κατηγορία όταν κάναμε. Έκανες τις τετράδες. Θυμάσαι τις τετράδες. Γιατί δεν τα κάνεις και τώρα, αφού ξέρεις λίγο πολύ, ρε Πρόεδρε. Ξέρεις ότι αυτό που είναι. Αυτό που σε ξυπνάει σήμερα είναι το χρήμα. Ναι. Το χρήμα. Τάξησε τους εκεί. Και αν μπορέσουν τα παιδιά, δώσ' τους. Δεν χάνεις τίποτα από 30.000 ούτε από 20. Από πίσω σιγάρε κουβαρντά τόσο τα έχεις. Δεν τα έχουν γι' αυτό. Τα γι' αυτό παιδιά, το λέω. Τα παιδιά. Από εκεί και πέρα όμως. Ναι. Λεφτά θέλουν. Λεφτά είναι θέλουν. Νέα παιδιά. Θέλουν να διασκεδάσουν. Εδώ την άλλη φορά, πήγαινε, να σου πω κάτι. Πηγαίνανε να παίξουν φιλικό στην Κέρκυρα
την καλή μας πελάτησα, την καλή μας, την καλύτερη πελάτησα. Την έχει ο Θεός καλά. Η καλύτερη, να είναι καλά, να είναι καλά. Εκεί ποιο είναι, τον Άγιο Διονύσου έχουν. Ασπυρίδωνο. Το Άγιο Σπυρίδωνο, να είναι καλά ο Άγιος Σπυρίδωνος. Γιατί τώρα στο τέλος θα πηγαίνουμε με τους Αγίους όπως δείχνει η... Εμείς λοιπόν έχουμε την Παναγία Άγγελο του Μουσότησα. Το Άγγελο δεν του βγήκε. Ο Άγγελος έχει την Παναγία της Σουμερά. Η Παναγία η Μπαλαδόρισσα δεν δούλεψε γι' αυτόν. Λοιπόν, να είναι καλά λοιπόν οι Κυρκυραίοι, να είναι καλά λοιπόν ο Άγιος Σπυρίδωνος. Κάνε το τετράδες όπως το έχεις κάνει. Τετράδες, τετραδούλες, ωραία. Πάρα από εδώ και πέρα τώρα πες. Λοιπόν, έχουμε μια τετράδα. Παίζουμε Γιάννενα. Παίζουμε Γιάννενα. Πάμε Λιβαδιά. Και μετά έχουμε δύο συνεχόμενα πάλι στην έδρα μας. Yeah. Πάλι στην έδρα μας συνεχόμενα. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάτε, Τετάρτη που παίζουμε. Εκείνη η αγωνιστική η οποία είχε αναβληθεί λόγω του θανάτου του φιλάθλου του Εθνικού. Έχουμε δύο συνεχόμενα. Τετράδα. Πες τους, φέρτε μου μέσα του τάδε βαθμού και εγώ θα στα φτάσω. Πάει στο διάρκεια, τι είναι τώρα, εντάξει για σένα τώρα δεν είναι. Για εμάς που μας λείπουν 99 ευρώ να κάνουμε κατοστάρικο που είναι. Άρα για σένα εντάξει, θα τα... Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Λάω άσχημα. Όχι, καθόλου. Αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα μου πείτε γιατί είδαμε τη χρησιμοποίηση τώρα από το Χάβο, το δίδυμο, το κεντρικό. Έπαιξε Τζεγκουέλε Μαλεζάς. Εμείς βέβαια περιμέναμε με την επιστροφή του Κούσα να δούμε Κούσα Τζεγκουέλε. Αυτό δεν παίρνει καμία σημασία. Πάει να πει ότι τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, εντάξει τώρα, τον Κούσα αλλιώς τον είχαμε μαθημένο κτλ. Τώρα, εάν λοιπόν είναι μέσα σε αυτό που λέγεται ότι υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιο τώρα του Μαλεζά να παίζει όλο και καλά. Τι να πούμε τώρα. Αρκεί τουλάχιστον που τα πάει καλά σε ορισμένα παιχνίδια. Και σιγά σιγά πιστεύουμε ότι θα πάρει τα πάνω του και ο Μαλεζάς. Θα γυρίζει, θα κοιτάει και την πλάτη του, θα πέφτει μπάλα πίσω. Θα γίνει πιο γρήγορος, πιστεύουμε. Έτσι. Τουλάχιστον είναι η μόνη θέση που έχουμε εναλλακτική λύση. Ναι. Η μόνη θέση που έχουμε εναλλακτική λύση. Τώρα, παιδιά, τα είπαμε τώρα με τους, για τους βαθμούς. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγουμε. Διακοπή τώρα. Έχουμε διακοπή. Περιχνή, ναι. Τα σταματάει πάλι. Και να πω και κάτι, ότι η προηγούμενη διακοπή μας ευνόησε. Γιατί μετά τη διακοπή αρχίσαμε και πήραμε τρία απανωτά παιχνίδια. Μήπως είναι και αυτή τη χειρή διακοπή που κάνουμε, να αρχίσουμε δηλαδή πιστεύω πάλι. Ότι... Και είναι και τη χειρή για τον Μορένο να ξεπεράσει το πρόβλημά του και έτσι, να μπει ξανά στο... Και πιστεύω ότι κάποια μικρολάθη στα οποία υστερεί η ομάδα... και τα οποία επισημάναμε και τα επισημαίνουμε συνέχεια εδώ και άλλοι πολλοί τα επισημαίνουν πέρα από εμάς, είναι πάρα πολλοί αναλυτές που τα γνωρίζουν αυτά, είναι οι αδυναμίες της ομάδος. Πιστεύω ότι αυτές οι αδυναμίες θα βελτιωθούν και θα ξεπεραστούν με την διακοπή που θα γίνει. Έχει τώρα το δικαίωμα να κάνει και πάλι μια μίνι προετοιμασία. Συν τους τραυματίες, μήπως τυχόν και επιστρέψει λοιπόν ο Μορένο κτλ. Δηλαδή δείχνει ότι μας πάνε οι διακοπές. Άστο να κάνουμε και αυτή τη διακοπούλα και προχωράμε. Έτσι, θυμάστε έτσι, που σας λέγαμε εδώ με τον Περικλή ότι η ομάδα, όπως λέει και ο Περικλής, για να δέσει το γαϊδαρό της, θα πρέπει στον πρώτο γύρο να φέρει τουλάχιστον πάνω από 22 βαθμούς. Ναι. Το θυμάστε, έτσι που να έχει το δικαίωμα παιδιά στο δεύτερο γύρο, που βέβαια ξέρετε λίγο πολύ, όταν αρχίζει ο δεύτερος γύρος υπάρχουν οι δυσκολίες των παιχνιδιών που είχαμε και στο πρώτο. Συν τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια Ξάνθη Πανθρακικός, μέχρι την ένατη αγωνιστική θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μέχρι την ένατη αγωνιστική. Γι' αυτό λοιπόν λέγαμε, μαζέψτε πάνω από 22 βαθμούς, 22, 23, 24 και όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Πανατολικός παιδιά θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Έτσι. Αρκεί που φτάσαμε τώρα στους 13 βαθμούς με τα παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας, υπολογίζοντας και ένα διπλό μέσα στη νίκη Βόλου, θα ξεπεράσουμε και θα φτάσουμε στους 25 βαθμούς. Θα έχουμε το δικαίωμα λοιπόν και μιας γκέλας. Και μιας γκέλας, όπως γίνονται σε όλες τις ομάδες, να την κάνουμε και μέσα στο γήπεδό μας. Εάν όμως δεν ξεπεράσουμε τους 22 βαθμούς, δεν θα έχουμε αυτή την πολυτέλεια να κάνουμε γκέλα μέσα στο γήπεδό μας. Αυτά τώρα, αυτά γιατί τα λέγαμε αυτά, τα λέγαμε. Δεν πειράζει όμως παιδιά, εδώ θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο στους φιλάθλους του Πανατολικού που αψηφίσανε παιδιά καιρικό φαινόμενα, λέγανε εδώ, λέγανε οι έξυπνοι εκεί που βγάζουν λοιπόν τα δελτία και τα λοιπά, καταστροφές, εδώ βροντές και αυτό, τελικά τίποτα, ηλιοφάνεια υπήρχε και τίποτα δεν έγινε. Και παρόλα αυτά, παρόλο που ήταν και Σάββατο, αψηφίσανε τα πάντα. Και εδώ που τα λέμε και μεροκάματο ακόμα. Αψηφίσανε τα πάντα και σηκωθήκανε και πήγανε και έδωσαν την παρουσία τους
έδωσαν την παρουσία τους στο γήπεδο της Κέρκυρας. Την ώρα που μια μέρα νωρίτερα η ΠΑΕ Πανανολικός τα είχε βάλει μαζί τους. Έτσι, τα είχε βάλει μαζί τους, αν θυμάστε, μια μέρα νωρίτερα. Το ποδοσφαιρικό κοινό του Αγρινίου, της πόλεως εδώ και της περιοχής είναι εξαιρετικό, Παναγιώτη. Και όταν βλέπει φιλότιμο και όταν βλέπει ότι οι παίκτες αγωνίζονται πραγματικά με ψυχή και με καρδιά, το τιμάει αυτό. Και είδε λοιπόν ότι τώρα στην άνοδο αυτή που παρατηρείτε, ότι δουλεύουν με φιλότιμο. Ή βλέπει και την αγωνία του προπονητή, ο οποίος δουλεύει και αυτός πάλι με ψυχή και με καρδιά που λέμε, και αυτό το τιμάει ο λαός. Και θα το τιμήσει ακόμα περισσότερο, πιστεύω, καθώς θα περνάει ο χρόνος, καθώς η ομάδα θα δείχνει καλύτερα δείγματα και θα πραγματοποιεί νίκες, και ελπίζουμε κάποτε να φτάσουμε στο επίπεδο να γίνουμε μια ευρωπαϊκή ομάδα, η οποία δεν θα είναι απλά ένας διάτων αστέρας, αλλά θα έχει μια διάρκεια. Δεν θα είμαστε κάτι περαστικό, αλλά θα είμαστε κάτι που θα μείνει η ομάδα στο ποδοσφαιρικό ελληνικό στερέωμα για χρόνια πολλά. Μια νέα Λάρισα, γιατί όχι. Κάμπος είναι και εδώ, παιδιά βγάζει, ταλέντα, έχει γήπεδα, έχει κάμπους, έχει ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Γιατί ποιο είναι το ταλέντα του από την Πολοκαρδενία να υπάρχουν προσέχουν. Ταλέντα, άλλο τα αφήνουν και φέρουν. Α, μπράβο, τώρα το μπράβο, έτσι, γιατί ναι. Εγώ δεν έχω δει. Μιλάω ότι περικλεί μου ταλέντο να προσέχετε και να πας. Ναι, άλλο αυτό. Εγώ βλέπω και εισπράττω από τα παιδιά που παίζουν μπάλα, βλέπω ένα ταλέντο. Βλέπω κάτι που μπορεί, είναι εφάμιλο των ποδοσφαιριστών των ευρωπαϊκών επιπέδων. Δεν έχουμε λαό ο οποίος να είναι ευκαταφρόνητος λαός να ποδοσφαιριστεί. Βέβαια δεν ξέρω παραπέρα τι γίνεται, ούτε θέλω να κατακρίνω και να κρίνω. Κάποιοι που σχεδιάζουν τέλος πάντων την ευρύτερη ποδοσφαιρική πολιτική της τοπικής περιοχής, ας σκεφτούν και αυτό το πράγμα και ας δημιουργήσουν επιτέλους μια πολιτική αξιοποίησης ταλέντων. Έτσι. Ας το ελπίσουμε. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Και δεν τους τώρα μένουν. Δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι τους προπονητές, οι προπονητές περικλή μου είναι τιματζίδες. Οι προπονητές είναι τιματζίδες. Δεν κάθε τώρα να δείξεις παρόμοιο χάρη στο μικρό, το 17, πώς θα του πάρουν την μπάλα. Φέρνει ένα λέτρο και τελείωσε η δουλειά. Δεν κάθονται αυτοί τώρα, γιατί δεν παίζουν το κεφάλι τους λοιπόν στην καρμαλιόλα. Μήπως δεν πάει καλά ο μικρός και χάσει το παιχνίδι. Ναι, αλλά σε παρακαλώ. Δεν πάει, τελειώσαν αυτά. Θα πω και το εξής. Τα φαγητά, τα ετοιματζίδικα, τα fast food, πολλές φορές είναι και επικίνδυνα. Παθαίνεις και δηλητηριάσεις. Και εντάξει, στο τέλος. Αυτό καμιά φορά συμβαίνει. Συμβαίνει πολύ. Συμβαίνει εντάξει. Καμιά φορά. Αλλά είπαμε, είναι ετοιματζίδες τώρα. Όλοι οι προπονητές. Δεν κάθεται κανένας προπονητής να ασχοληθεί με ταλέντα. Κανείς δεν κάθεται να ασχοληθεί. Τι έχουμε διάλειμμα. Πάμε ένα διαλυματάκι, γιατί το πήραμε μονοκόμματα. Λοιπόν, έτσι, εδώ με τον ναι. Περικλή. Σήμερα ο Περικλής είναι φαγωμένος, παιδιά, είναι καρδαμωμένος. Γι' αυτό λοιπόν πήρε φόρα και λέει αβέρτα. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφόντιμο Λέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Αφήστε το άρωμα να σας οδηγήσει εκεί που η παράδοση γίνεται μονοπάτι αισθήσεων. Αρτοποιία. Παπαδήμας Θεόδωρος και Υιός. Οι πιο εκλεκτές συνταγές ποιότητας με σεβασμό στην παράδοση και την ποιότητα, φτιαγμένες αποκλειστικά από αγνά υλικά. Λαχταριστά αρτοποιήματα. Υπέροχα βουτήματα. Ολόφρεσκα γλυκά. Κουλούρια και παγωτό για διαβητικούς, για να μην στερείται κανείς την απόλαυση. Αλλά και καφές, παγωτό, μαγειρεμένο φαγητό. Αρτοποιία Παπαδήμας Θεόδωρος και Υιός. Αντίπα 7 και Κόκαλη 49. Σε προνομιακή θέση για στάθμευση. Τηλέφωνα 26410-25621 και 20777. Αρτοποιία Παπαδήμας Θεόδωρος και Υιός. Το άρωμα της γεύσης και της παράδοσης. Λοιπόν, μετά το μικρό μας διαφημιστικό, έτσι, μικρό ή μεγάλο, τώρα εντάξει, ναι, να πούμε παιδιά ότι χαίρεται η ετησία φέτος, έτσι. Ναι. Περιμέναμε από το Θάνο, γιατί είχαμε κάποιες υποψίες παλιές, περιμέναμε από το Γιάχο και όμως έδειξε Περικλή ότι η διαιτησία τουλάχιστον μέχρι και την προθεσινή αγωνιστική ήταν στο ύψος για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ήταν αυτή που έπρεπε. Δεν πρέπει να έχουμε λοιπόν
κανένα ενδιασμό και κανένα παράπονο και πολύ καλά μέχρι τη σημερινή διαιτησία. Δεν ξέρουμε αργότερα τι θα γίνει, αν παρουσιαστεί κάποιος καμπαξής αργότερα. Έπραξε η διαιτησία πολύ καλά μπροστά σε ένα φαινόμενο το πανετολικό που εμείς πιστεύουμε ότι θα διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στο μέλλον. Θέλουμε να πιστεύουμε, ευελπιστούμε και η διαιτησία ίσως να το έχει μυριστεί λίγο. Και δεν μυρίζει τη διαιτησία. Μπορεί να σώσει λοιπόν μεθαύριο τα Γιάννα κάποιος, λοιπόν, κάποιος. Και να μας φάξει. Ναι, ξέρω, κέφαλος και να σας αλλάξει τα φώτα εδώ μέσα μπορεί, και μετά μπορεί. Να ψάχνεσαι. Λοιπόν, με διαιτησία. Δεν έχουν ισοπαίδη αυτή η απάντηση. Απλά είμαστε ευχαριστημένοι μέχρι την τώρα διαιτησία σε όλα τα παιχνίδια εκτός και εντός. Αυτό τίποτε. Που εκεί και πέρα περιμένουμε τα υπόλοιπα. Έτσι, περιμένουμε τα υπόλοιπα. Και σας το λέω ότι κάπου μπορεί να βρεθεί κάποιος καμπαξής και να μας στείλει αδιάβαστος. Τώρα, εμείς πάμε να σπάσουμε άλλο ένα ρεκόρ, παιδιά. Ένα ρεκόρ που αυτή τη φορά έχουμε λοιπόν να έχουμε 4 συνεχόμενες ήττες, συνεχόμενες. Ρεκόρ αυτό για την ομάδα του Πανελληνικού στην αλφαβητική κατηγορία. 4 συνεχόμενες ήττες. Δεν ξανά έχει γίνει ποτέ, ούτε το 75, ούτε το 76 που είναι στη β' στην αλφαβητική κατηγορία. Ούτε τώρα τελευταία που πάλι με τον Κοστούλα ήμασταν και ξαναπέσαμε. Δεν ξανά έχει γίνει αυτό. 4 αγωνιστικές συνεχόμενες. Πάμε λοιπόν να καταρρύψουμε με τα Γιάννενα και αυτό το ρεκόρ. Ας ελπίσουμε. Νίκες είπα. Ήτες, νίκες. Παιδιά, αν είπα ήτες. Μπροσχωράτε και τον πάνω, Σαρδάμ. Είπα για νίκες. Τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Είπα ήτες. Και το Σαρδάμ μέσα είναι. Συγχωράτε μας. Άντε, είμαστε. Μάλλον θα πήραμε δεδομένα σήμερα. Λοιπόν. Ακούστε τώρα, Μαλεζάς, πάση θυσία νίκη με τα Γιάννενα, λέει. Είναι θετικό που κερδίσαμε μετά από πολύ καιρό εκτός έδρας, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε τι δεν πήγε καλά, να καθαρίσουμε, λέει, πιο εύκολα το παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσουμε πάσα θυσία τον Παν Γιάννενα για να έχει η αξία η νίκη μας στην Κέρκυρα. Και βέβαια δίκιο έχει ο άνθρωπος, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα εμείς τι άλλο να πούμε, ότι παιδιά, έναν παίχτη το οποίο χαρήκαμε που πραγματικά άρχισε και βλέπει δίχτυα, για τον Μορένο μιλάμε. Χαρήκαμε, να λοιπόν έρχονται αντίστροφα τα πράγματα. Η Μπράγκα δεν την ξέραμε μέχρι τώρα ότι μέσα στο συμβόλαιό του υπάρχει λοιπόν μια ρήτρα η οποία λέει ότι σε περίπτωση που η Μπράγκα θελήσει τον παίχτη, ανά πάσα στιγμή μπορεί λοιπόν να τον εντάξει στη δύναμή της. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε και αυτόν τον φόβο ότι σε περίπτωση δηλαδή που ο Ζε Λούις, ο πρώτος σεντραφόρ της Μπράγκα, ο οποίος βρίσκεται λοιπόν στο Κόπα Αφρικα, δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει λοιπόν στην αγωνιστική του δραστηριότητα στην Μπράγκα, θα καλέσει τον Μορένο, παιδιά. Από που το χαρήκαμε, λοιπόν ήρθαν αντίστροφα τα πράγματα. Και βέβαια, όπως να σας πω, ότι ρήτρα αγοράς για τον Μορένο δεν υπάρχει μέσα στο συμβολαιό του. Γιατί τότε ζήταγε λοιπόν 1.200 η Μπράγκα για τον 1.200.000 για τον παίχτη και δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα. Τώρα, αυτό είναι θέμα προπονητού. Ο προπονητής, ακούστε, ούτε αυτός ήξερε ότι στο συμβόλαιο προπονητής της Μπράγκα δεν ήξερε εάν υπάρχει αυτή η ρήτρα. Από την ώρα που το έμαθε, έχει αναστατωθεί και πιέζει τη διοίκηση την Πορτογαλία να τον ξαναπάρει πάλι. Και αν δεν τον πάρει άμεσα, δεν ξέρω πότε μπορεί να τον πάρει, το Γενάρη υπάρχει μια περίπτωση ο Μορένο να ταξιδέψει και το θέλει κιόλας. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ο Μορένο θέλει να πάει στην Πορτογαλία και να παίξει αυτή την ομάδα. Γιατί θα παίξει σαν πρώτο σεντραφόρ επί τη απουσία του Ζε Λούις. Αυτά τώρα για τον Μορένο. Τώρα, βέβαια, πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί δεν ξέραμε ορισμένα παραγράφους τα οποία είχε βέβαια το συμβόλαιό του μέσα. Ας περάσει λίγο, να περάσει ένα διάστημα ούτως ώστε να κάνει τα παιχνίδια τα οποία πρέπει να κάνει, να έχει μια καλή απόδοση, να φέρει στο Πανετολικό αυτό που θέλουμε να φέρει και ας πάει στο καλό του, έτσι. Και μοιραία, όταν παίρνεις τέτοιους παίκτες. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε τώρα, τι να πούμε τώρα. Αφού δανεικός είναι στο Πανετολικό, λοιπόν, βέβαια ο Πανετολικός ελπίζει ότι κουτσά στραβά θα τη βγάλει τη χρονιά με τον Μορένο. Αλλά δυστυχώς να μην είναι και από εκεί. Και να πω και κάτι, ακούστε παιδιά, ότι και η ΑΕΚ, ακούστε τώρα το πω, και ο ΠΑΟΚ είναι στο χώρο του Μορένο. Και δεν ξέρουμε μήπως τυχόν
αυτές οι ομάδες έχουν πάρει τα μυαλά των διοικούντων εκεί στην Πορτογαλία και ψάχνονται, γιατί σου λέει για σταμάτα ρε Πανατολική, τόσους παίχτες σου έχω δώσει δανεικούς. Πάρει και ένα τουλάχιστον, σκάζει κάποιο χρήμα να πάρει και κάποιον. Ναι. Ίσως είναι και αυτό κάτι. Ίσως είναι και αυτό κάτι. Σημασία πάντως έχει, παιδιά, ότι όλα δείχνουν ότι η Μπράγκα ψάχνεται γι' αυτό τον ποδοσφαιριστή. Ψάχνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι βέβαια στους σκόρερ, όπως ξέρετε, πρώτος είναι ο Αθανασιάδης, ο Μορένο είναι δεύτερος με 5 γκολ, 4 γκολ είναι ο Γιάννου και ο Μήτρογλου και 3 ο Βηγιαφάνης. Και εδώ το λέμε ότι εάν τυχόν δεν είχε τον δραματισμό ο Μορένο, εάν δεν είχε τον δραματισμό του, ίσως να ήταν και αυτή τη στιγμή πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Στο συμβόλαιο του Βηγιαφάνης τουλάχιστον υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση. Όχι, εντάξει, το συμβόλαιο του Βηγιαφάνης, εντάξει τώρα. Εντάξει, πιστεύω. Γιατί και αυτός είναι ένας καλός παίκτης, εξελίσσεται μάλλον σε καλό παίκτη, είναι ευχάριστο αυτό. Μια και ανέφερε στον Βηγιαφάνης, είχαμε και μια απογευματινή δήλωση, το οποίο λέει είναι καλό και δυνατό πρωτάθλημα το ελληνικό. Καλά, εντάξει τώρα αυτό. Που είναι καλό. Μπούρδε. Τώρα ειδικά τώρα με αυτά που έγινε και με αυτή την ήττα του ΠΑΟΚ, σιγά μην είναι δυνατό και συναγωνίσιμο. Τίποτα δεν υπάρχει. Τύχα πάντα. Στην Αγγλία λέει θα μου τέργεζε η Manchester United. Έλα, η Manchester City. Έλα τώρα. Άστο, πάμε παρακάτω. Μου τέργεζε και η Μπαρσελόνα τώρα και Real και τα λοιπά. Λέει, δήλωσε έτσι δεν είναι. Εμείς απλά τα λέμε. Ουνιστικός κομμάτια και ο ξυπόλυτος παλιοτσάρχα. Ναι, θα είμαι λέει ευχαριστημένος με την ομάδα του Παλικού να πάω λέει, στα play-off και για μια θέση στην Ευρώπη. Εντάξει τώρα, εντάξει, αυτό το έχει ξαναπεί. Είχα ενημερωθεί λέει, για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού προς το πρόσωπό μου. Από τον Πανατολικό όμως λέει άνοιξε η πόρτα της Ευρώπης. Αυτές ήταν οι τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Βηγιαφάνης σε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Έχουμε ακούσει τέτοιες δηλώσεις από διάφορους που περάσαμε ένα σωρό. Από δηλώσεις άλλο καλό. Άστο, η πράξη σημαίνει το αποτέλεσμα μετράει. Μετράει. Να τώρα, να σας πω για τις προκείες, παιδιά, ακούστε τώρα. Στις ασίστ, πρώτος είναι ο Μαρτίνες σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρώτος είναι ο Μαρτίνες στις ασίστ, με 5 ασίστ. Δεύτερος, λοιπόν, είναι ο Ρολέ της Τρίπολης, με 4. Ο Μακ του ΠΑΟΚ, με 3. Τέταρτος ο Καλτσάς της Βέρειας επίσης με 3. Στις ασίστ που είναι για γκολ, καταλαβαίνετε. Αλλά να ξέρετε ότι ο Μαρτίνες είναι και τέταρτος στα λάθη. Έχει κάνει 66 λάθη, παιδιά. 66 λάθη. Με τον πρώτο βέβαια να είναι ο Τσάβες του Πας Γιάννα με 85 λάθη και ο Μπουμάλ του Πανιωνίου με 77. Και μετά βέβαια έρχεται ο δικό μας ο Μαρτίνες με 66. Αυτά για τα στατιστικά. Τώρα, να σας πω ότι οι αποκρούσεις, παιδιά, ο Λωρία είναι πρώτος με 37 αποκρούσεις, ο Τέρενς λοιπόν του Εργοτέλη με 36, ο Χόγκ λοιπόν με 30, ο Ραφαέλ με 28, ο δικός μας, και ο Βελίδης με 28 επίσης, στις αποκρούσεις των τερματοφυλάκων, έτσι, στις καθοριστικές αποκρούσεις των τερματοφυλάκων. Όσο για τις τελικές προσπάθειες για γκολ, λοιπόν, ο Αθανασιάδης είναι με 2,2, ο Μορένο με 3,2, ο Ατζακούν με 3,3, ο Κλέιτον με 3,7 και ο Καμπόρα με 4. Αυτά λοιπόν είναι στατιστικά από πρωτιές ποδοσφαιριστών μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι, αυτά είναι τώρα. Τώρα, έτσι, ο Μαρτίνες βέβαια έχει την πρωτιά στις ασίστ. Βγάζει καλές πάσεις. Αλλά κάνει πολλά λάθη. Δεν μπορεί από τη μία λοιπόν να είσαι πρώτος στις ασίστ και από την άλλη να είσαι τρίτος στα λάθη. Έτσι. Τώρα πάρα πολλά λάθη. Γι' αυτό του είχαμε πει και σε κάποια στιγμή σε άλλη εκπομπή. Ας του τραβήξει λίγο. Ας του τραβήξει λίγο λοιπόν το αυτάκι ο χάβος του Μαρτίνες. Πολύ τρίπλα ρε παιδί μου. Κάνει το κάτι παραπάνω και εκεί γίνονται τα λάθη. Εκεί γίνονται τα λάθη. Χωρίς αυτό να λέει ότι έχουμε παράπονο, ότι είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μέχρι στιγμής, επί τη απουσία Θεοδωρίδη, να βγάζει αυτές τις κατάλληλες μπαλιές και να βάζουμε κάποιο γκολ. Τώρα, αν θα επιστρέψει ο Θεοδωρίδης, δεν ξέρω. Αυτά τώρα στατιστικά, παιδιά, έτσι όπως τα βγάζουν λοιπόν οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, γιατί εμείς ακόμα
Είμαστε. Ναι, εμείς απλά είμαστε απλοί φίλοι του αθλήματος εδώ που είμαστε. Μπορεί να έχουμε ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία κατά το παρελθόν και κατά το παρόν να ασχολούμαστε, να μας αρέσει η δημοσιογραφία, αλλά δεν ασκούμε για να απομυζήσουμε κάποιο κέρδος ή να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό ή να ενοχλήσουμε κάποιους. Όχι, ποτέ. Δεν κάνουμε τη δημοσιογραφία με τέτοιους στόχους και σκοπούς, ορμόμενοι από τέτοια κίνητρα. Το κίνητρό μας είναι φύλαθλο, είναι η αγάπη μας για το άθλημα, η αγάπη μας για την τοπική ομάδα, έτσι. Και δράτω με τις ευκαιρίες και ζητάω συγγνώμη από τον Πάνο του Ξανθόπουλο εδώ και από εσάς που σας κουράζω κιόλας. Αλλά είναι πραγματικά αυτό το οποίο μας οδηγεί στον αγώνα μας αυτά, σε αυτή την ψευτοδημοσιογραφία. Άστρο λαμπρό μας οδηγεί. Άστρο λαμπρό. Λοιπόν, έτσι. Παιδιά, αυτό που σας έλεγα πριν ότι για την ΑΕΚ, λοιπόν, ξέρετε ότι η ΑΕΚ το Μιλοβάνοβιτς έχει λοιπόν, τον άνθρωπο ο οποίος ψάχνει για ταλέντα και επιθετικούς. Λοιπόν, τον έστειλε λοιπόν στην Ουγγαρία. Να δει τον Νίκολιτς, να δει τον Νίκολιτς. Βέβαια, όταν έμαθε λίγο την τιμή ο Μελισσανίδης του Νίκολιτς στην Ουγγαρία, λοιπόν, ξύνησε λιγάκι. Λοιπόν, τώρα τον έστειλε λοιπόν στην Βραζιλία και από εκεί, ακούστε το, από εκεί θα ανεβεί λοιπόν Πορτογαλία. Και στην Πορτογαλία ο Μιλοβάνοβιτς θα έχει λοιπόν συνομιλία με την Μπράγκα όσον αφορά αυτό που σας έλεγε για τον Μορένο. Θα έχει συνομιλία. Τον έχει βγάλει τσάρκα, τον έχει βγάλει τσάρκα να ψάξει λοιπόν για τη νέα ΑΕΚ της ΑΕθνικής του χρόνου. Φτιάχνει λοιπόν από τώρα τη νέα ΑΕΚ της ΑΕθνικής για του χρόνου. Και τον έβγαλε στην τσάρκα, στο ψάξιμο από τώρα. Και όπως είπα, πήγε στην Ουγγαρία, του ήρθανε ακριβά τα πράγματα, δεν ξέρω, για το συγκεκριμένο παίχτη, πάει Βραζιλία, αν δει και εκεί, θα περάσει όμως, να ξέρετε, θα περάσει και από την Πορτογαλία για το θέμα του Μορέν. Αυτά όσον αφορά τώρα. Τώρα να σας πω κάτι. Ακούστε, μέχρι στιγμής που μιλάμε, μέχρι την τελευταία αγωνιστική του Σαββατοκυριακού, ακούστε τώρα. Ολυμπιακός, παιδιά, 82.909 εισιτήρια. Μέσο όρο στο γήπεδο ήταν λοιπόν 20.727 φύλαθλοι. Για να μην τα κάνουμε με 27, κοιτάτε, θα τα πούμε λοιπόν χοντρά. Ο ΠΑΟΦ, 32.000 εισιτήρια, 10.000 μέσο όρο. Παναθηναϊκός, 29.000 εισιτήρια, μέσο όρο 9.600. Ο Όφι, 17.000 εισιτήρια, μέσο όρο, στο γήπεδο κάθε Κυριακή, 4.285. Πανετολικός μετά, κοιτάξτε που ανεβήκαμε και μια θέση από τα πέρυσι. Πέρυσι, αν θυμάστε, ήμασταν έκτη. Τώρα λοιπόν είμαστε στην πέμπτη θέση. Πανετολικός, 12.328, μέσο όρο 3.082. Κάθε αγωνιστική στο γήπεδο. Εργοτέλης 9.800, μέσο όρο 2.400. Αστέρας 9.201, φανταστείτε τώρα, ευρωπαϊκή ομάδα, παιδιά, και στο πρωτάθλημα όλα τα παιχνίδια στην έδρα της έχει κόψει 9.000 εισιτήρια. Έχει κόψει 9.000 εισιτήρια και ο Παναθηναϊκός έχει κόψει 12.500 εισιτήρια, που δεν είναι σε καμία Ευρώπη. Ο Αστέρας, για να μην πάμε παρακάτω να δείτε το Ατρόμητο. Λοιπόν, Αστέρας 9.000, λοιπόν, μέσο όρο 2.300, Πας Γιάννα 4.750, μέσο όρο 1.500 άτομα, Ατρόμητος 6.000 εισιτήρια, ναι. 6.000 εισιτήρια, ο Ευρωπαίος λοιπόν Ατρόμητος. Λοιπόν, μέσο όρο στο γήπεδο 1.530 άτομα, η Νίκη Βόλου 6.000 λοιπόν εισιτήρια, 1.500 άτομα κάθε αγώνα, Καλονή 7.000 300 εισιτήρια, 1503 εισιτήρια, μέσο όρο. Βέρεια 6.800, 1.300 άτομα. Σκόντα 3.500, 1.100 άτομα. Λεβαδιακός 4.000 εισιτήρια, 1.100 άτομα. Κέρκυρα, μπερδεύτηκα με τους αριθμούς. Κέρκυρα 3.000 εισιτήρια, τελειπά. Πανθρακικός τελευταίος με 970 εισιτήρια. Παιδιά, μέσο όρο κάθε αγωνιστική. Σύνολο, θέλετε σύνολο. Σύνολο 249.000 εισιτήρια από όλες τις ομάδες της ΑΕθνικής μέχρι στιγμής, μέσο όρο στα γήπεδα, σε όλα τα γήπεδα της ΑΕθνικής κατηγορίας, 3.750 άτομα. Όριστε. Είναι. Όριστε. Το ποδόσφαιρο, λοιπόν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε πτώση. Πώς να το αυτό πούμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Μέχρι στιγμής. Γίνεται με το θέμα της πλέον το οικονομικό και με την οικονομικοποίηση, την κερδοποίηση του ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτό που θα πούμε το φαινόμενο τη λαιλασία του ποδοσφαίρου.
λαιλατούνται οι ιδέες, λαιλατούνται οι αγάπες, λαιλατούνται τα, τα πάντα. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τι υποψίες εισπράττουμε σχετικά με τα στοιχήματα, με τα ούτα. Καταλάβατε πού πέσαμε. Πέσαμε πλέον στην εμποριοποίηση, στην εμπορικοποίηση. Πέσαμε στα γάλατα. Στα γαργάλατα, γαργάλατα. Και πέσαμε στα γάλατα. Ναι, λοιπόν, παθρακικός, παιδιά. Πάει, κόσμος πάει και έρχεται. Λοιπόν, καινούριος προπονητής από σήμερα. Λοιπόν, ο Μανουέλ Ρόκα. Παλιός τερματοφύλακας ο Ισπανός, λοιπόν. Αυτό τώρα που ψάχνει και τους βρίσκουν. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα τον κρατήσει, λοιπόν, θα δείτε, πάει καλά. Λοιπόν, Τερζόπουλος, να δείτε, κόσμος πάει και έρχονται στους πάγκους, γίνεται χαμός. Τερζόπουλος λοιπόν στον Πανιόνιο, τρίζει απόψε, καθαρίζουν τα πιάτα τους και υπάρχει περίπτωση από αύριο να έχει καινούριο προπονητή ο Πανιόνιος. Η ήττα λοιπόν από την Καλονή έφερε τα πάνω κάτω για τον τεχνικό. Έτσι. Και θέλουν να, να προσλάβουν καινούριο τεχνικό τώρα, γιατί υπάρχει διακοπή και λέει θα κερδίσουμε το χρόνο, έτσι που και ο προπονητής να έρθει σε επαφή με τους παίχτες, αλλά και να γίνει μια μίνι προετοιμασία. Ετοιμάζονται λοιπόν. Σε απολογία ο Σίσιτς. Πλακώθηκαν τις μπουνιές, παιδιά, με τον Γκατούζο. Έγινε ο χαμός λοιπόν πάνω στην Ξάνθη. Άλλος τράβαγε από τη φανέλα, άλλος τράβαγε. Χαμός έγινε. Άλλο που δεν λένε τίποτα. Χαμός έγινε. Στα αποδυτήρια μετά έγινε ο χαμός. Μια σε απολογία τώρα και θα δείτε ότι θα τον τελειώσει λοιπόν και το Σίσιτς ο Κατούζου, όπως τελείωσε Δασκαλάκι, Φραγκουλάκι κτλ. Αυτός ο παίκτης τελικά δεν ρίζωσε πουθενά. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρουμε, είναι ο χαρακτήρας του τέτοιου. Είναι, ναι, είναι, πραγματικά δεν έχει καλό χαρακτήρα. Είναι χαρακτήρας του τέτοιου. Τέλος, λοιπόν, με το Εργοτέλη τα είπαμε ότι πάει σε πειθαρχική λοιπόν για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε. Και η Νίκη Βόλου, να ξέρετε ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Νίκη Βόλου, τη Νίκη Βόλου ο Δημήτρης ο Μπενάκης. Είδες που λέμε από τον Μπενάκης και Βγενάκης, λοιπόν, ο Μπενάκης λοιπόν παραιτήθηκε. Και όπως λέει, επιστρέφω λέει στη φυσική μου, φυσική μου θέση που είναι η εξέδρα. Έτσι λέει ο πρώην. Κανακούδης, παιδιά, της Κέρκυρας, είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει το μάρμαρο από την ήττα του Πανατολικού, είναι παρελθόν. Λοιπόν, τον απομάκρυνε η ομάδα της Κέρκυρας και ο Γρηγορίου. Και βέβαια, να σου πω κάτι, Περιχνή, δεν ξέρω αν άκουσες. Άκουσες για την απαγωγή του Καημενάκη, της Αλυψάς του, το άκουσες αυτό. Δεν, λοιπόν, δεν τι ήταν αυτή. Τελικά ζητάγανε 10 εκατομμύρια και πήρανε, λέει, 82.000. Έρχεσαι τέχνης. Τώρα ρίξαν πολύ, υψώσαν την τιμή για να κατεβάσουν. Τέλος πάντων, πάντως ήταν η ψά του Καημενάκη, παιδιά, έτσι, από την αδερφή του δηλαδή, και την πολύ αγαπούσε ο Καημενάκης. Τώρα τι έγινε εκεί μέσα δεν ξέρουμε, έτσι, αυτά τώρα που εκεί πέρα, επειδή πήρε διαστάσεις το θέμα πάνω στο... γιατί και ο πατέρας είναι γενικός αρχηγός στην Τρίπολη, έτσι. Είναι όλοι οικογενειακός στην Τρίπολη εκεί. Λοιπόν, έχει ο Μπάκος τη μισή διοίκηση και έχει ο Καημενάκης την άλλη μισή. Οικογενειακή υπόθεση. Ο Καημενάκης λοιπόν. Πώς λέμε οικογενειακή επιχείρηση. Έτσι λοιπόν. Και είναι δικός μας πατριώτης. Καημενάκης είναι κάτω από το. Ζάφτσα. Ναι. Από πού? Ζάφτσα πού είναι? Όχι, κάτω από το Ναστακό. Από το Ναστακό, μπράβο. Ναι, το Ναστακό. Σαν στράτα της Ζάφτσας, πλέμε. Ναι, ναι, τον δρόμο της Ζάφτσας. Ναι. Δρόμο της Ζάφτσας. Λοιπόν, αυτά για να πάμε και στα άλλα. Λοιπόν, πάμε και στη β' εθνική κατηγορία. Κώστα, έχουμε και β' εθνική. Λοιπόν. Ερμιονίδα λοιπόν Επισκοπή 1-0, Χανιά Αίγιο 1-2, Ψαχνά συγγνώμη, Αίγιο 1-2, Χανιά Καλυθέα 2-1, Αχαρναϊκός Πύργος 3-1, Λαμία Πιερικός 3-0 και Ζάκυνθος Φωκικός 1-0. Τώρα για τον Βορρά έχουμε Εγινιακός Καλαμαριά 1-0, Τύρναβος, ναι, Αγροτικό Αστέρας 1-2, Βόλος Λάρισα, το μεγάλο ντέρμπι παιδιά. Πάντα εκεί, ξέρετε, γίνεται σκοτωμός, γίνεται, τι να πούμε τώρα. Και όταν παίζουν μέσα στη Λάρισα, αλλά και όταν παίζουν μέσα στο Βόλο, γίνεται το έλα να δεις. Και 2-0, και να πούμε ότι το γκολ του Εγινιακού το πέτυχε ο Κουτσουσπύρος, ο Χρήστος Κουτσουσπύρος, ο οποίος έφυγε από το Πανατολικό και παίζει πλέον από την περσινή χρονιά στον Εγινιακό. Αυτά. Πάμε να δούμε λίγα στιγμιότυπα από το ντέρμπι. Να δούμε από το ντέρμπι. Βόλος, Λάρισα.
Ένα ακόμη σπουδαίο ραντεβού του OTTV με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με δύο από τις ιστορικότερες ομάδες της χώρας που συγκρούονται αποσκοπώντας το τρίποντο για να βελτιώσουν τη θέση στο βαθμολογικό πίνακα, καθώς τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι δεν κρύβουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν στη Super League. Είναι η τρίτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τη σεζόν. Προηγήθηκαν άλλες δύο για το κύπελο, εκεί όπου είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός Βόλου με μία νίκη εκτός έδρας και μία ισοπαλία. Εδώ στο Βόλο οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να εισέλθουν μαζί με το διαιτητικό τρίο. Στον αγωνιστικό Χούλος, σε μία θολή ατμόσφαιρα έτσι. Και αυτό αναγκάζει τον Γκιοτζένη να διακόψει το παιχνίδι μέχρι να καθαρίσει το οπτικό πεδίο για όλους, και για τον διαιτητή και για τους ποδοσφαιριστές. Για Λούσης μπροστά για τον Κούτσι, πάει να μοιράσει πινάρες με τη μία το σουτ σιρτό άστοχο. Πρόλαβε ο Κοντοδήμος κάτω η μπάλα όμως, ο Ζέρης που έχει προωθηθεί, πάσα, Μπιτάνγκ προσποιήσει, στο σουτ δυνατό, είναι out η μπάλα. Πολύ καλό σουτ από τον Καμερουνέζο, τον Μπιτάνγκ. Ρόκας, κάθε την παλιά για τον Πινάρες, τον βρήκε. Ο Πινάρες περιμένει το Μέζα, κάνει την τρίπλα. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κούτσι το ψαλιδάκι, κόρνερ η μπάλα από το Μουλόπουλο. Να, άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου. Κλείνουν τρεις, πρόλαβε να δώσει. Μαργαρίτη σέντρα προς το Κούτσι. Η μπάλα κυλάει. Κοντοδήμος, λάθος. Κούτσι, τέτα τέτ. Κολλάει μόνος του, κόβεται από το Δελιζή η μπάλα. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου με τον Κούτσι να καθυστερεί. Είναι out η μπάλα. Το Μέζα, οι προσποιήσεις. Μέζα. Δεν υπάρχει ψηλός, χαμηλά η σέντρα, κόβεται η μπάλα, Κούτσι το σουτ, κόντρα κόρνερ από την πλάτη του Πινδώνη. Αποσπώντας αυτό το σουτ του Κούτσι, όπως του ήρθε η μπάλα, εκτέλεσε. Τώρα είναι η φάση με την οποία θα πάνε στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες, η εκτέλεση από τον Πινδώνη, όχι. Στεφανίδης έσπασε η μπάλα στο τοίχο, σώζει ο Κασμερίδης, να που η μπάλα πήγαινε προς την εστία, να η ευκαιρία για την ΑΕΛ. Το παιχνίδι όμως. Τώρα σταματάει με ένα καινούριο φάουλ που κέρδισε ο Μπιτάνγκ. Κάτω ο Μπιτάνγκ. Καμερουνέζος πάλι έχει χώρο για να κινηθεί. Σημαδεύει το Κούτσι που είναι offside. Σταμάτησε η φάση. Και κίτρινη κάρτα πάει να βγάλει ο Κιοτζένης. Θα τη βγάλει στο Κούτσι που κλώτησε την μπάλα διαμαρτυρόμενος. Δεν είναι offside. Καλύπτεται. Έχει δίκιο ο Κούτσι, καλύπτεται από τον Σαρακατσάνο. Περίκο με το 1-2 ο Ισπανός για το τέτα τέτ. Κοντράρι το σουτ, δεν πέρασε, έβαλε το σώμα του εκεί και έσωσε. Και αυτός λάθος. Μαργαρίτης δίπλα στον Πινάρες που έχει χώρο για να κινηθεί. Ο Χιλιανός προτιμά την παλιά στο Μέζα. Τον βγάζει μόνο στη γωνία. Σουτ διαγώνιο στα χέρια του Αποστολίδη. Κάλυπτε τη γωνία του. Βγάζει και τη σέντρα ο Κούτσι. Μπάλα κάτω. Κορνελάτος το σουτ σιρτό άστοχο. Νικολιά. Ανοίγεται ο Θεός. Τον είδε. Θεός στην κορυφή. Ο Κούτσι περιμένει τη σέντρα. Θεός. Θα βγει η σέντρα, εύκολη απομάκρυνση όμως από τους παίκτες ΑΕΛ. Ο Νικολιάς για το Θεό, σουτ, γκολ, 1-0. Στην κλειστή γωνία νίκησε, ούτε καν καλά-καλά ζεστάθηκε ο Γιώργος Θεός και σκοράρει. Ούτε λεπτό δεν συμπλήρωσε στο παιχνίδι και γράφει το 1-0 σε αυτό το θεσσαλικό ντέρμπι στο 77ο λεπτό. Ήταν ίσως η μοναδική αδράνεια ή μία από τις ελάχιστες αδράνειες της άμυνας της ΑΕΛ και ο Θεός βρέθηκε σε αυτό το τέτα τέτ στην κλειστή γωνία, νίκησε τον Αποστολίδη 1-0. Άλλη μια φορά εδώ η απομάκρυνση, ο Νικολιάς μπαίνει ο Θεός στη φάση, πολύ καλό σουτ δυνατό από την κλειδαρότρυπα πέρσι μπάλα, 1-0 για τον Ολυμπιακό Βόλου που ακόμα πανηγυρίζει αυτό το γκολ στο μεγάλο ντέρμπι. Ένα γκολ που μπορεί να αποβεί πολύτιμο έτσι όπως κυλάει το παιχνίδι μέχρι αυτή τη στιγμή. Καθοριστικό το σημείο, προηγήθηκε ο Ολυμπιακός Βόλου. Ο Μέζα ξεφεύγει, μπαίνει στην περιοχή. Μέζα το γύρισμα. Νικολιάς 2-0. Οι δύο αλλαγές του Νίκου Παντέλη.
Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlai.gr. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μια δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Βυθιστείτε στη λαχταριστή σοκολάτα. Φλερτάρετε με τις φρουτώδεις γεύσεις. Νιώστε την καραμέλα να λιώνει απαλά στο στόμα. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Φίνες εκλεκτές γεύσεις από ολόφρεσκα αγνά υλικά. Για τους λάτρεις των γλυκών απολαύσεων. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Καζαντζή και Σαλάκου 17. Τηλέφωνο 0641-21-113. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Ονειρεμένες γεύσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, μιας και έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην ομάδα της ΑΕ Μεσολογίου και από την αγωνιστική που μας πέρασε. Στον πάγκο λοιπόν βρίσκεται, αντί του Λαβράνου, βρίσκεται ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Πάμε να ακούσουμε βέβαια πώς βρήκε την ομάδα, την παλιά του ομάδα Βασίλης Ξανθόπουλος, αλλά και να μας πει και πώς αντιμετωπίζει και πώς βλέπει μάλλον το πρωτάθλημα της ΑΕ κατηγορίας που φέτος πραγματικά γίνονται φοβερές μάχες. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να πούμε σιδεροκέφαλος. Σιδεροκέφαλος. Βέβαια, τώρα... μπήκες αμέσως στα βαθιά, αμέσως με ντέρμπι, Ναι, δεν έχω τέτοιο θέμα. Εγώ δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα εάν είναι ντέρμπι ή όχι. Θα μπορούσα να μην κρατήσω και στον πάγκο γιατί μία μέρα έχω κάνει προπόνηση. Εκείνο που θα ήθελα να πω καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βυσβίκη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, την επιμονή που είχε και την αντίδραση που είχε πέρυσι όταν δήλωσε απαραίτηση. Επίσης να ευχαριστήσω και τον κόσμο γιατί με δέχτηκε με αγάπη, όπως και τους ποδοσφαιριστές που ανέλαβα, πιο πολλούς τους είχα και πέρυσι στην ομάδα. Και... από εκεί και έπειτα θα ήθελα να πω ότι πράγματι είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα φέτος. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, ούτε Δελτία Εθνική ούτε Γάμα, στο νομό και έχουν συσσωρευτεί πολλοί παίκτες σε λίγες ομάδες αρκετά καλοί και έχουν ανεβάσει το επίπεδο. Τι, πώς τα βρήκες στην ΑΕΜ, Βασίλη, βρήκες σωστό προγραμματισμό ή θέλει ακόμα δουλειά, θέλει δουλειά? Δεν θα ήθελα να πω κάτι για το τι συνέβη. Να ευχαριστήσω και τον Θόδωρο τον Λαβράνο για την προσπάθεια που έκανε στην ομάδα και να του ευχηθώ καλή τύχη στο μέλλον. Είναι νέος, πρέπει να έχει υπομονή, να ξέρει τι συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Η ομάδα, καθένας προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία, περνά τις δικές του ιδέες στην ομάδα και αυτά προσπάθησε να δώσει στην ομάδα ο Θόδωρος στη διάρκεια που ήταν αυτός προπονητής. Μάλιστα, ναι. Τώρα θα κοιτάξω εγώ από την πλευρά μου, από εδώ και πέρα, να κάνω κάτι το οποίο ανήκει σε μένα και το οποίο είναι δικό μου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θέλω να μιλήσω για το τι έγινε, θέλω να μιλήσω για το τι θα κάνω. Νομίζω ότι η ομάδα είναι πιο αποδυναμωμένη από πέρυσι, είχε πιο πολύ υλικό όσον αφορά, ήταν και πιο δύσκολη κατηγορία οπωσδήποτε. Τώρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά 15-16 χρονών
17 τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν στο βαθμό που θέλει η ΑΕΜ και οπωσδήποτε χρειάζεται δουλειά και υπομονή. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, Βασίλη, σώμα με σώμα, ειδικά για τους πρωτοπόρους? Ναι, το πιστεύω αυτό, αν και είδα την άφακτο που επειδή έχω παρακολουθήσει όλους τους αγώνες είναι σε καλύτερο επίπεδο την περίοδο αυτή από όλες τις άλλες ομάδες, ακόμα και από εμάς. Δείχνει να πατάει πολύ καλά στο γήπεδο και έχει μεγάλο αριθμό παικτών. Γι' αυτό είναι σημαντικό για μια ομάδα. Εγώ θα πω ένα απλό παράδειγμα ότι είχα στον πάγκο μικρά παιδιά και η ΝΑΦΑΚΤΟΣ είχε τον Καλαφρουζιώτη, τον Ψυχογιό, τον Φρουζάη, τον αδερφό του μικρού ποδοσφαιριστή του Ταλαντόχου που μιλάμε όλοι. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί ο Ξανθόπουλος να έχει μια αλφα αξία, από εκεί και πέρα είναι και οι ποδοσφαιριστές αυτοί οι οποίοι μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο μιας ομάδας. Στην ΝΑΦΑΚΤΟΣ έχει αρκετά καλούς παίκτες και όπως είπα είναι αυτή τη στιγμή φαβορεί με τα δεδομένα τα σημερινά οπωσδήποτε για την πρώτη θέση. Βέβαια υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη και εμείς και οι άλλες ομάδες ανεξάρτητα με το τι θα επακολουθήσει τον Ιανουάριο με το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, αυτά βλέποντας τι κάνοντας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πιο σε άλλες εκπομπές πάνω σε αυτό το θέμα. Μια κανέφερε σε ένα θέμα ότι ξέρεις δεν έχουμε ομάδες πλέον γάμα εθνικής κατηγορίας κτλ. Πολύ σωστά, βέβαια, όπως βλέπουμε μετά τον Παναλλικό στην Α' εθνική κατηγορία, πέφτουμε κατευθείαν στο αεραστεχνικό, Βασίλη. Δεν υπάρχουν ούτε ομάδες Β, ούτε Γ εδώ στο νομό. Αλλά και εδώ, ειδικά από το Αγρίνιο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε μια ομάδα στην Α' εθνική κατηγορία. Πέρυσι είχαμε τον Αστέρα, είχαμε την ΑΕΚ, φέτος δεν υπάρχει καμία. Τι γίνεται? Τόσο φτώχεια λοιπόν στο ετωλακαρδάνικο ποδόσφαιρο. Γιατί? Είναι γεγονός, το είχα πει και πέρυσι αυτό, Παναγιώτη, ότι έχει ατονίσει πολύ το ποδόσφαιρο στον νομό, δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον που υπήρχε παλιά και αυτό με απογοητεύει. Βέβαια οι παίκτες δεν έχουν αυτού του ζήλου που είχαμε εμείς στην εποχή μας που τρελνόμασταν να κάνουμε προπόνηση, τρελνόμασταν να γίνουμε καλύτεροι. Οι παίκτες πάνε στο γήπεδο απλώς να πάνε. Γι' αυτό δεν βλέπουμε και καλή εξέλιξη και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές με πάθος να πούνε ότι εμείς θυμάμαι τον Πέτρο Μίχο που έκανε προπόνηση 3 φορές την ημέρα μόνος του. Είχε ή ο Στράτος Αποστολάκης, δουλεύανε πολύ σκληρά, φτάσουν κάπου. Τα παιδιά σήμερα έχουν πολύ μεγάλη διάθεση για καλοπέραση. Δεν νομίζω γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ομάδες δεν μπορούν να προχωρήσουν. Μήπως επειδή δεν έχουν και ανταπόκριση ποδοσφαιριστές, γιατί σου λένε μετά την άφρανση τεχνική, εκεί τέλος πλέον. Θα κοιτάξουν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και δεν υπάρχει μόνο νομός. Υπάρχουν και άλλοι νομοί να μπορέσουν να κάνουν καριέρα και να εκείνο το οποίο λέω και εγώ στους δικούς μου ποδοσφαιριστές είναι να γίνουν καλύτεροι, να γίνουν ανταγωνιστικοί και ας αφήσουν το να είμαστε εδώ τοπικά και να περνάμε καλά. Εγώ άφησα οικογένεια για να φύγω, να πάω στα Τρίκαλα, να πάω στη Λαμία, να πάω στα Γιάννενα. Γιατί κοιτάζω την επόμενη κίνηση και το επόμενο βήμα. Θα πρέπει να το κοιτάξουν και αυτοί και οι ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει, δεν βλέπω μεγάλο πάθος στους παίκτες στη δουλειά. Να πούνε ότι εμείς ναι, θα κάνουμε καριέρα, θα φτάσουμε παραπάνω. Τους αρέσκονται να βρίσκονται στον νομό, σε ομάδες εδώ γύρω, να παίρνουν 5 δραχμές και βολεύονται. Αυτό νομίζω ότι έχει αναγκάσει το ποδόσφαιρο να βρει σε αυτή τη στάθμη. Να μην έχουμε μία ομάδα ούτε σε γάμα εθνική, παρότι υπάρχουν πόλεις όπως είναι το Μεσολόγγι, Ναύπακτος ή Αμφιλοχία, που θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν μία ομάδα στη γάμα εθνική. Πέρυσι είχαμε δύο, αν θυμάσαι καλά. Είχαμε το Μεσολόγγι, είχαμε το Ιτωλικό. Τουλάχιστον λέγαμε ότι αντιπροσωπεύουμε, έχουμε κάποιους αντιπροσώπους στην γάμα εθνική κατηγορία. Φέτος ερημώσανε τα πάντα. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Αυτό ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω. Πιστεύω σε μια άλλη εκπομπή να είμαστε εδώ παρόν μαζί, έτσι να τα λέμε, να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, έτσι, για όλα τα δρόμενα του τοπικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Καλώς, Παναγιώτη, ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά και πάλι, τι να πω τώρα, καλή αρχή, έτσι, καλή αρχή. Να μην έχουμε τα περισσινά, γιατί ξεκινήσαμε να δεχόμαστε γκολ στο 90 και. Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστώ, καλή νύχτα. Εγώ ευχαριστώ, καλή νύχτα.
Λοιπόν, αυτά ακούσαμε από τον Βασίλη τον Ξανθόπουλο, έτσι, προπονητής πλέον της ΑΕΜ Μεσολογγίου, έτσι, και βέβαια, όπως είπαμε, έπεσε στα βαθιά κατευθείαν, όχι με ένα εύκολο παιχνίδι, με ντέρπι λοιπόν με την ομάδα της Ναυπάκου, κατόρθωσε και πήρε και τον βαθμό, και η μία ομάδα και η άλλη, και εμείς βέβαια θα τον έχουμε σε κάποιο άλλη εκπομπή, θα τον έχουμε εδώ. Τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα του Σαββάτου. Έχουμε λοιπόν Θέρμο Αντίριο 1-0, ΑΕΜ Ναύπακτος 0-0, Σταμνά Δοκίμη 1-2, η ομάδα του Δοκιμίου που πάει πάρα πολύ καλά, πάει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα, το τοπικό πρωτάθλημα. Κανείς ακόμα δεν το ήλπιζε, γιατί λίγο πολύ θα σας πούμε ότι η ομάδα του στο Δοκίμη έγινε όχι με προχειρότητα, προς Θεού, όχι με προχειρότητα, αλλά χωρίς πολύ χρήμα, χωρίς λοιπόν, με παίχτες οι οποίοι ήθελαν να βοηθήσουν την ομάδα να πάει μπροστά και έδειξαν λοιπόν ένα διαφορετικό ζήλο πάνω σε αυτή την ομάδα. Άρης Αιτωλικού Δόξα 2-1. Εδώ θα πούμε ότι η Δόξα Καινουρίου δείχνουν τα πράγματα ότι θα αλλάξει η κατηγορία, ήδη θα βρίσκεται από του χρόνου στη Β. Φλόγα Αγγελόκαστρο 2-0. Είναι και τα πλάνα τα οποία βλέπετε τώρα, αμοντάριστα πλάνα τα οποία βλέπετε τώρα από το παιχνίδι το οποίο έγινε στο ουδέτερο γήπεδο, στο Δοκίμη. Το έχει δηλώσει η ομάδα της Φλόγας. Φλόγα Αγγελόκαστρο 2-0. Παλαιτώλη Όμηρος 0-1. Και Γαβρολίμι Ευηνοχώρη 2-0. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα βέβαια του Σαββάτου. Τώρα, όσον αφορά για την ομάδα, μάλλον τη βαθμολογία, να σας πω ότι η Ναύπακτος είναι πρώτη με 19 βαθμούς, ο Όμηρος με 18, η ΑΕΜ με 16 βαθμούς, 14 βαθμούς είναι το Δοκίμι, 13 βαθμούς είναι η Φλόγα, 12 βαθμούς είναι η Γαβρολίμι, 10 βαθμούς είναι το Θέρμο, 8 το Αγγελόκαστρο, 7 βαθμούς είναι το Παλαιτώλιο, 6 βαθμούς είναι ο Άρης Αιτωλικού, που βέβαια ο Άρης Αιτωλικού καταλαβαίνετε από την γάμα εθνική. Καταποντίστηκε. Μπράβο, ναι, αυτό είναι. Ότι εδώ δείχνει ότι θα πάει. Θα έχει και. Στον Άρη, μάλλον πρέπει να λείπει το νοικοκυριό. Δεν υπάρχει νοικοκυριό αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μετά λοιπόν τον υποβιβασμό από τη γάμα εθνική κατηγορία. Ναι, ναι, διαλύθηκε. Κάπου να χάθηκε. Διαλύθηκε. Το Αντίριο βέβαια τους ίδιους βαθμούς με 6 βαθμούς, η Σταμνά με 5, το Ευηνοχώρη με 4 και η Δόξα στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Η καλύτερη άμυνα να σας πω παιδιά ότι με 4 γκολ είναι η Ναύπακτος, ο Όμηρος και το Παλαιτώλιο. Οι καλύτερες επιθέσεις είναι της Ναπάχτου με 17 γκολ και το Δοκίμι, εδώ θα δείτε, το Δοκίμι με 16 γκολ παρακαλώ. 16 στη δεύτερη θέση, Ναύπακτος με 17, Δοκίμι με 16. Οι χειρότερες επιθέσεις είναι του Παλαιτωλίου με 3 γκολ και της Δόξας με 5. Αυτά βέβαια είναι παιδιά της ΑΕΘ κατηγορίας. Τώρα για τη ΓΑΜΑ Εραστεχνική να σας πω, για τη ΒΙΤΕΡΑ Εραστεχνική να σας πω ότι η αναγέννηση Θέρμου Τρίκορφο 3-0. Η αναγέννηση είναι πρώτη με 16 βαθμούς. Αυτό το 3-0 είναι άνευ αγώνος, γιατί το Τρίκορφο δεν κατεβαίνει στα παιχνίδια. Αστέρας Παντάνασα. Παντάνασας Κεραυνός λοιπόν Μυρτιάς 0-2. Ο Κεραυνός Μυρτιάς είναι στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου. Και στον τρίτο όμιλο είναι αναγέννηση Αστακού Ηρακλής Αστακού 0-3. Άνευ αγώνος γι' αυτό, γιατί η αναγέννηση Αστακού δεν κατεβαίνει για αυτή στα παιχνίδια της β' αριστερικής κατηγορίας. Ο Ηρακλής Αστακού είναι στην πρώτη θέση. Αυτά για το αριστερικό ποδόσφαιρο. Και βέβαια να σας πω ότι πριν κλείσουμε, μεγάλη νίκη του ΠΑΟ Αγρινίου μέσα στη Βόνιτσα με 70-83, με πρωτομάστορες βέβαια τον Γκόβα με 23 πόντους και τον Γεωργαλά με 21, και βέβαια είναι και το πρώτο διπλό που πήρε ο ΠΑΟ Αγρινίου μέσα στη Βόνιτσα. Το πρώτο διπλό ήταν λοιπόν να έρθει μαζί με την ομάδα του Πανατολικού, Πανατολικός λοιπόν και ΠΑΟ Αγρινίου, να πάρουν τα πρώτα τους διπλά εκτός έδρας. Ναι. Κάπου εδώ, περάσαμε και το όριο. Κάπου εδώ παιδιά, και στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Τραβήξαμε λίγο, έτσι, τραβήξαμε σας λίγο. Ευχαριστούμε πολύ που... Θα το κλειδώσουμε το μαγαζί. Ναι, και θα το κλειδώσουμε, μας παρακολούθησαν. Φίλοι τηλεθεατές, φίλοι τηλεθεάτρες από τον Περικλή, να έχετε ένα καλό βράδυ. Πάνος Ξανθόπουλος, Κώστα Τσιρόνης, καλή εβδομάδα παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και βέβαια, είπαμε την Κυριακή δεν έχουμε ποδόσφαιρο, έτσι. Πάμε για ψαρεματάκι, πάμε λοιπόν για κυνήγι, γιατί άρχισε και αυτό. Έτσι, ωραία, θα περάσουμε ωραία. Να είστε καλά, καλή προετοιμασία στον Πανελληνικό για το επόμενο παιχνίδι που είναι ο ΠΑΣ Γιάννηνα. Και όπως είπαμε, θέλουμε να σπάσουμε το ρεκόρ, να κερδίσουμε και τα Γιάννηνα 4-4. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφόντιμο Λέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 23203 και στο www.futurepavlaeye.gr.